αδιαφημισβήτη το γεγονός στην κουβέντα, για να μην δίνουμε μεγαλύτερη αξία σε πράγματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να τα προσεγγίσουμε διαφορετικά. 5 χρόνια που υπάρχει ο καταβλισμός στη Μόρια και στα άλλα νησιά και τα Ρέστα, αναρωτιέμαι, και αν ξέρει ο κ. Μπογδάνος να μου πει, γιατί εγώ δεν γνωρίζω, ούτε καν προσευχή την Παρασκευή δεν γίνεται. Σε μια έρευνα που έκανε η Διανέωση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε, είναι ούλτρα φιλελεύθερη, σχετικά με το μεταναστευτικό και προσφυγικό, προέκυψε ότι το 77% των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα δεν θρησκεύονται καθόλου ή ελάχιστα. Δηλαδή ένα περίπου ποσοστό σαν εμάς που τα 2-3, τα 4-5 των Ελλήνων πάνε, ξέρω εγώ, 10 λεπτά πριν να ανάσταση στην εκκλησία. Λέτε, κύριε Κυρίς, έτσι. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει να δίνουμε μεγάλη έμφαση στο θρησκευτικό στοιχείο, διότι είναι και ένα στοιχείο το οποίο δημιουργεί περιττό φόβο. Αν δούμε κάποιο είδους ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση, να το κουβεντιάσουμε. Αλλά προς το παρόν δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν έχει διαπιστωθεί, δεν έχει καταγραφεί. Και στην Ελλάδα δεν θρησκεύεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά είμαστε συντριπτικά χριστιανοί ορθόδοξοι και ορμόμεθα και κινούμεθα, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν, βάσει μια συγκεκριμένη πολιτισμική καταγωγή. Στην Κύπρο, η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό όχι μόνο στα ελληνικά νησιά, το εργαλειοποιεί και στην Νήσο Κύπρο. Βλέπουμε και την κινητικότητα. Έχουν αρχίσει και ακούγονται φωνές μέχρι και για προσάρτηση της Τουρκίας. Υπάρχει και κόντρα μεταξύ του ΑΚΕΠΕ και του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Στην Κύπρο, χθες, μπούκαρε μέσα σε θάλαμο το Κετού μουσουλμάνος μετανάστης, απαιτώντας να βγουν έξω όλοι οι άνδρες γιατροί που ξεγεννούσαν τη γυναίκα τους. Αυτό δεν αφομοιώνεται. Στο Μάλμο της Σουηδίας, επειδή δεν θέλω να δώσω καμία λαβή σε καλοθελητές που θέλουν να βρουν ρατσιστικά ίχνη στη συζήτησή μας, επειδή το θέμα είναι πολιτισμικό, αλλά είναι και κοινωνικό, στο Μάλμο της Σουηδίας, την πόλη με τους περισσότερους μετανάστες, έχουμε ρεκόρ σε βιασμούς, σε βία, σε κλοπές, σε επιθέσεις. Δεν είναι δυνατόν μαζικά και απότομα τόσο μεγάλοι και ξένοι προς εμάς πληθυσμοί όχι μόνο να αφομοιωθούν, αλλά να ζητάει και κανείς να αφομοιωθούν. Ως εκ τούτου. Άρα τι πρέπει να γίνει? Πολιτική αποτροπή και επιστροφές. Πάντως να φύγουν, πολιτική επιστροφή και επιστροφές. Αυτό πρέπει να γίνει. Να τους καταστήσουμε σαφές ότι θα τους κάνουμε δύσκολο το να έρχονται εδώ πέρα. Διότι η Ευρώπη έχει πετάξει υπευθύνη και της προηγούμενης κυβέρνησης το πρόβλημα εκεί, σε μια γωνίτσα στην Ελλάδα. Έχει δώσει και κάτι λεφτάκια τα οποία είναι ψίχουλα μπροστά στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Έχει κλείσει τα μάτια και θέλω τυφλή. Η Ευρώπη μας συμπεριφέρεται με τρόπο ιταμό και απαράδεκτο. Εμείς λέτε να τους διώξουμε? Τι εννοείται? Εννοείται ότι λέω να τους διώξουμε. Όποιος δεν είναι για να παίρνει άσυλο, σε όποιον δεν ισχύει ότι η ζωή του απειλείται άμεσα από την επιστροφή στην χώρα από όπου μας λέει ότι ήρθε. Πού το υπολογίζετε αυτό το ποσοστό εσείς? 80 με 90% πρέπει να φύγουν πίσω. 80 με 90%. Προσωπικά. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι ειδικός. Ναι. Αλλά κύριε Κρίτσι, ναι. Χοντρικά κοιτώντας την κατάσταση, 8-9 στους 10. Μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική και την Κεντρική Ασία, όπου δεν υπάρχει και πόλεμος. Κύριε, κύριε, ναι, υπάρχουν δύσκολες κλιματικές άλλες συνθήκες. Άντρες όλοι, 20-30 χρονών. Κύριε, κύριε, όχι, δεν είναι πρόσφυγες αυτοί. Αυτοί είναι μετανάστες, είναι οικονομικοί μετανάστες. Δεν έχω υποχρέωση απέναντί τους ως ελληνική πολιτεία. Έχω πρώτιστη υποχρέωση απέναντι στους Έλληνες πολίτες και αυτοί πρέπει να επιστρέψουν. Συμφωνείτε με αυτό το ποσοστό, κύριε Κρίτσι? Και μόνο το να αναφέρει κανείς ποσοστό χωρίς να εξετάσει τις αιτήσεις μία προς μία, όπως επιτάσσει το διεθνές δίκαιο, δημιουργεί πρόβλημα και δημιουργεί ατζέντα διεθνούς δικαστηρίου. Η κυβέρνηση έχει την τάση να αδιαφορεί για αυτά τα πράγματα, θα τα βρει μπροστά της. Μπορεί το ποσοστό να είναι 90%, μπορεί να είναι 2%. Γι' αυτό γίνεται η διαδικασία του ασύλου και κρίνεται εκεί. Δεν μπορείς να πεις από την αρχή, με βάση κάποιο προφίλ που έχεις βγάλει από το μυαλό σου ή από την προκατάληψή σου ή από την πληροφόρησή σου. Εσείς που έχετε χειριστεί το θέμα με τους αριθμούς, τότε θυμάμαστε μας βγάζετε αναλυτική. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έχει σταματήσει η παρούσα κυβέρνηση. Έβγαινε... γιατί δεν θέλει να εμφανίζονται οι ροές, διότι... Έβγαινε ένα αναλυτικό ρο και φιλοξενίας. Ναι.
τι ποσοστό είχατε βγάλει. Και εδώ και το ερώτημα είναι, αν δηλαδή το καλοκαίρι έρθουν 200.000 και καταθέσουν 200.000, γιατί αυτό γίνεται, και με τη βοήθεια και τη συνδρομή και των ΜΚΟ και Ελλήνων δικηγόρων και τα σχετικά εδώ, καταθέσουν 200.000 έτοιμο ασύλου. Και 100 που έχουμε σε κρεμότητες, 300.000 αιτήματα ασύλου. Τι θα γίνει εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια διαδικασία και υπάρχει ένας νόμος. Θα ακολουθήσουμε ή θα ακολουθήσει η κυβέρνηση τη διαδικασία και τον νόμο. Απλώς έχει σημασία να κινείται εντός της διεθνούς νομιμότητας. Αν κινείται εκτός της διεθνούς νομιμότητας, κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα εναντίον της χώρας για μια πλήρη εγκατάλειψή της. Διότι θα πάει ο Μπογδάνος να πει στους Γερμανούς το και το, παιδιά, και θα πει: παιδιά, εσείς δεν τηρείτε τη διεθνή νομιμότητα, διότι στο άσυλο έτσι, στα κέντρα έτσι, στο τέτοιο έτσι, στο τέτοιο παρά έτσι. Άρα, μη μας απασχολείτε. Εσείς όταν διαφωνήσατε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατά αυτήν διεθνή νομιμότητα, παραλίγο να βγάλετε την Ελλάδα από το ευρώ και ουσιαστικά να την απομακρύνετε από τις ευρωατλαντικές δομές. Εδώ όταν εμείς έχουμε να αποφασίσουμε μεταξύ του να προστατεύσουμε την Ελλάδα, τους Έλληνες, το συμφέρον της πατρίδας και τους κανόνες των ξένων, να με συγχωρείτε, εγώ σχεδόν χαίρομαι που βάζουμε μπροστά την Ελλάδα, την πατρίδα και τους Έλληνες. Δηλαδή, αν δεν μας επιτρέπουν οι Ευρωπαίοι τα κλειστά κέντρα, να με συγχωρείτε να μας δώσουν μια λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από τα κλειστά κέντρα. Θα προχωρήσουμε και θα τα κάνουμε, ακόμα και αν αυτό το πράγμα ερεθίζει ή βρίσκει αντίθετους τους Ευρωπαίους εταίρους μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υστερούν δραματικά σε αλληλεγγύη και κάλυψη της δοκιμαζόμενης Ελλάδας. Δεν μπορούν να τα θέλουν μονάχα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι βρίσκει αντίθετους μόνο τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Βρίσκει αντίθετο οποιονδήποτε θεωρεί ότι η αντίληψή του εγγράφεται στο κράτος δικαίου, διότι δεν μπορείς να φυλακίζεις ανθρώπους χωρίς κάποιο αδίκημα. Είναι εύκολο να ανθρωπιστής από το ρετυρέ. Και όταν μιλάω για ανθρωπισμό από το ρετυρέ, δεν αναφέρομαι σε εσωτερικές μας διαχωριστικές γραμμές και επαγγελματίες ανθρωπιστές που είδαμε πολλούς τα τελευταία χρόνια. Εννοώ το ευρωρετυρέ. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις στην Ελλάδα υποδείξεις ως Γερμανία ή ως οποιαδήποτε άλλη δυτική, βορειοευρωπαϊκή ή κοινοτική χώρα, ενώ δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα της Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορείς να φυλακίσεις ανθρώπους και μάλιστα και οικογένειες και παιδιά επαόριστον, χωρίς αδίκημα. Στο οποίο θα διαφωνήσω. Και ας είναι αυτή και η τελευταία μου λέξη στο συγκεκριμένο αυτό τραπέζι. Δικαιοσύνη είναι δικά του πέτος. Δεν έχουν κάνει τίποτα κακό, δεν κάναν τίποτε λάθος. Κάναν λάθος. Περάσανε χωρίς άδεια τα σύνορα ενός κράτους. Το οποίο κράτος έχει υπόσταση. Δεν είναι δυνατόν όποιος θέλει να μπαίνει και να μην έχει καμία επίπτωση. Να συμφωνήσουμε, αλλά να σου εξηγήσω. Ενώ πρέπει να ξέρεις ότι με βάση το διεθνές δίκαιο, αν εσύ περάσεις στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας παράνομα και ζητήσεις άσυλο, η διαδικασία η οποία υπέρχεται και προηγείται είναι η διαδικασία του ασύλου. Δεν κατηγορείσαι για κάποια δίκημα, άρα δεν μπορείς να πας φυλακή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει το sky.gr.